Τέσσερα παιδιά από τη Γάζα δέχθηκε για ιατρική περίθαλψη από τη Δευτέρα το Βέλγιο. Τρία εξ αυτών ηλικίας μεταξύ 6 και 10 ετών χρειάζονται θεραπεία για καρκίνο. Στο δύσκολο και μεγάλο αυτό ταξίδι, τα παιδιά συνοδεύουν μέλη των οικογενειών τους. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης ιατρικής εκένωσης, η οποία ξεκίνησε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, οι βελγικές αρχές πρόκειται να υποδεχθούν συνολικά 12 ανθρώπους. Αυτοί οι ασθενείς απομακρύνθηκαν από την οργάνωσή μας πριν το κλείσιμο του μεθοριακού περάσματος της Ράφα, την οποία αξιοποιήσαμε ως ενδιάμεσο σταθμό και από εκεί τους φέραμε στο Βέλγιο. Προφανώς δεν επρόκειτο για ένα εύκολο ταξίδι. Μιλάμε για ασθενείς που έχουν χάσει τα πάντα. Έχουν χάσει σπίτια, έχουν χάσει τους οικείους τους και έτσι έπρεπε να διασφαλίσουμε ότι αφού έχουν εκτοπιστεί ήδη, αισθάνονται άνετα καθώς τους μεταφέρουμε σε μια άλλη τοποθεσία. Η θεραπεία των παιδιών γίνεται μεν στο Βέλγιο, όμως η διακομιδή υλοποιήθηκε με σλοβακικό ιατρικό αεροσκάφος. Πρόκειται για την δεύτερη αποστολή αυτού του είδους που αναλαμβάνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ταμείο για την Ανακούφιση των Παιδιών της Παλαιστίνης. Πριν λίγες ημέρες, η Ισπανία υποδέχθηκε 16 νέους ασθενείς, επίσης με τη συνοδεία των μελών των οικογενειών τους. Κάθε χώρα επιλέγει με κριτήριο το αν πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει με τον καλύτερο τρόπο τους συγκεκριμένους ασθενείς. Έτσι, η Ισπανία έχει ασθενείς με ορθοπαιδικά προβλήματα, χρόνιες καταστάσεις, καρδιακές παθήσεις. Το Βέλγιο εστιάζει κυρίως σε ασθενείς με νεοπλασίες. Αυτοί οι ασθενείς θα παραμείνουν στην Ευρώπη καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας τους και μέχρι να υπάρξει εκεχηρία στη Γάζα, εξηγεί ο Χαϊλάτ. Προς το παρόν, λέει πως ελπίζει ότι και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ανοίξουν και αυτές τις πόρτες τους σε άλλα παιδιά.